Ο πολυσυλλεκτικός μπαίνει σε άνθρωπο. Γιατί ξέρω πολυσυλλεκτική κοινωνία, πολυσυλλεκτικό θέαμα, πολυσυλλεκτική. Δεν μπαίνει, εντάξει, αλλά θα μπορούσε τώρα πολυσυλλεκτικό θέαμα. Εδώ θέλω να βγει ο Δημήτρης Πολυσχηδής. Πολυσχηδής, ναι, εντάξει. Πολυβάστατος. Καταλάβαμε τι εννοεί πάντως. Θέλω όμως να απαντήσω. Θέλω να απαντήσω Δημήτρης. Γιατί, αφού ο Δημήτρης είναι υπέρ της ελληνικής γλώσσας, είναι υπέρμαχος. Θέλω να κάνει παρατήρηση ή να μας διορθώσει ή να μας πει αν δεν παντρεύονται τώρα άστρα πολυσχηδής και πολυσχηδής. Δεν παντρεύονται. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι εγώ νόμιζα ότι μένανε μαζί. Εδώ η Ελένια λέει ότι βρήκε ένα διαμερισματάκι μόνη της, έφυγε από το πατρικό της στο σπίτι και μένει στην Ερυθρέα. Εγώ νομίζω ότι μείναμε με τον Δημήτρη. Καλά, αφού μαζί μένουν. Εγώ ξέρω. Παιδιά, δεν μένουν μαζί. Δεν μένουν μαζί. Ακούστε να δείτε, είναι η ασφαλής περίοδος που κοιμάσαι κάθε μέρα με τον άλλο, αλλά τα πράγματά σου τα έχεις στο σπίτι σου. Αυτό έτσι ξεκινά. Αυτή, παιδιά, είναι η πιο ασφαλής περίοδος σε μια σχέση. Έχεις το σπίτι σου, κοιμάσαι με τον άλλο, περάσεις όλη μέρα μαζί, αλλά έχεις τα πράγματά σου σε μια δουλειά. Για τον πόρτο την αφήνεις. Λίγο να ακούσω την Ηλιάκη θέλει. Τι αγάπη. Μίλα, κορίτσι μου. Για την περίοδο αυτή. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ καλή. Διότι μπορεί να χωρίσει με τον άλλο, να τσακωθείς, να μην έχεις ένα σπίτι, να πας να ρημαδοφάς το φαγητό σου, να ρημαδοκοιμηθείς. Αυτό. Καταλαβαίνεις. Ο Δοντόβουρτσα, ναι, αλλά όχι την ηλεκτρική, την καλή, τη δική μου. Την άλλη. Την πρώτη. Τη δεύτερη. Αυτή που κλέβεις από τα ξενοδοχεία. Όχι, την άλλη. Αυτή που κλέβεις από τα ξενοδοχεία. Εδώ ο Τζέιμς Ντίν, δείτε τον Ουγγαρέζο, θα τρελαθώ. Δείτε εδώ πώς κοζάει. Εγώ που τη ρώτησα την άλλη φορά να κάνω στο μακιγιάζ, θα θέλει να παντρευτεί, μου λέει δεν ξέρω, αλλά θέλω να γίνω νέα μάνα, μου λέει. Ωραία. Είναι δικό μου κρίμα, Νουλ. Άρα είναι 25 χρονών. Κοίταξε, πάντως η ίδια λέει ότι δεν συγκατοικεί. Μια δημοκρατία, μια Ερυθρέα κτλ. Και επίσης λέει ότι έχει περάσει το κορίτσι από πάρα πολλά δοκιμαστικά. Πέρασε από το Μέγκα Κόπηκε, μετά πέρασε από δοκιμαστικό εδώ στο σπάκι και πέρασε. Ταιριάζουνε πάντως. Πάντως είχαμε φάει μαζί την Κυριακή. Α, ξαναφάγατε. Εγώ ξέρω ότι η σχέση τους είναι σοβαρή, δεν είναι αστεία. Και μιλάει και ο Ουγγαρέζος πολύ σοβαρά για την Ελένια. Και νομίζω ότι έχουν γνωριστεί και γονείς. Μα τι είναι ο Γιώργο. Το λέει, το λέει, το λέει. Το λέει. Σπίτι πήγε. Ο Ουγγαρέζος. Αφού το γράφει. Γνώρισε ο Ουγγαρέζος τον Ρόμπερτ Γουίλιαμς. Παιδιά, και ο Δημήτρης τους γνώρισε. Και την κυρία Γουίλιαμς. Και η κυρία Γουίλιαμς είναι face κορδά, να ξέρετε. Τι εννοείς. Διότι έκανα συνέντευξη στο Ρόμπερτ για την εφημερίδα και του άρπαξε το τηλέφωνο γύρω σε 4 φορές. Για καλό σκοπό όμως. Να μην εκτεθεί. Λοιπόν, δεν είναι κάτι κακό άνθρωπο. Έλα δει την κρεβατάρα δίνω σήμερα εδώ. Όχι, Παναγία μου, έχει το κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο.